Καλημέρα σας, ευχαριστώ για την παρουσία σας σήμερα στο Πανεπιστήμιο. Σήμερα στο Πανεπιστήμιο πραγματοποιείται μια συνάντηση μεταξύ του Πανεπιστημίου, της Τεχνικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας, των αναδόχων, των μελετητών και καθηγητών οι οποίοι έχουν αναλάβει εδαφολογικές μελέτες στην περιοχή όπου κατασκευάζεται η Πανεπιστημιούπολη. Το βασικό θέμα είναι η αντιμετώπιση ενός τεχνικού προβλήματος που προέκυψε με την εμφάνιση εγκύλων στο έδαφος, στο επίπεδο θεμελίωσης. Υπάρχει μια διασπορά τέτοιων εγκύλων στην βάση, κάτω από τη βάση των κτηρίων, άλλα μικρότερα, άλλα μεγαλύτερα. Έχουν κάνει και ο ανάδοχος και η τεχνική υπηρεσία ανεξάρτητες μελέτες. Το Πανεπιστήμιο ανέθεσε στον ειδικό του καθηγητή, τον κύριο Πιτυλάκη, από το Αριστοτέλειο να αξιολογήσει τα ευρήματα και σήμερα έχει έρθει με μια αναφορά τεχνική. Είναι εδώ ο ίδιος με τους συνεργάτες του για να συζητήσουμε ποια είναι η τεχνική λύση η οποία θα προκριθεί για να προχωρήσει το έργο. Πώς θα προχωρήσετε, ναι. Γιατί είναι δύο μελέτες, λίγο αυτό θέλω να έχουμε, αν έχουμε ξεκινήσει έτσι. Φυσικά, η μελέτη αρχική έχει ικανοποιητικούς συντελεστές ασφαλείας, απλώς σε μερικά σημεία υπάρχει έντονη συγκέντρωση αυτών των κοιλοτήτων και εκεί θα απαιτηθούν ειδικές παρεμβάσεις τεχνικής φύσεως για την ενίσχυση της θεμελίωσης. Από τη συζήτηση προέκυψε ότι υπάρχουν τεχνικές λύσεις, απλώς είναι θέμα διαχείρισης, κοστολόγησης και πιθανής καθυστέρησης για να ενσωματωθούν στην υπάρχουσα μελέτη. Εκτιμώ ότι θα είναι μεγάλες καθυστερήσεις. Δεν μπορώ να εκτιμήσω κάτι. Εμείς σαν Πανεπιστήμιο γνωρίζετε ότι θέλουμε όσο δυνατόν συντομότερα να προχωρήσει το έργο, αλλά η ασφάλεια είναι μια κυρίαρχη παράμετρος και σε καμία περίπτωση δεν θα συμβιβαστούμε σε λύσεις οι οποίες είναι γρήγορες, αλλά δεν διασφαλίζουν μακροπρόθεσμα την ασφάλεια του προσωπικού και των εγκαταστάσεων στον χώρο του Πανεπιστημίου.